Φοιτητές του ΔΥΠΑΕ, σας μιλάω ως απόφοιτος του τμήματος τηλεοφορικής και αυριανός σας συνάδελφο. Η σημερινή μαζική σας κινητοποίηση δείχνει ότι είστε αποφασισμένοι να τους χαλάσετε τα σχέδια. Και εμείς οι εργαζόμενοι που την προηγούμενη εβδομάδα στη μεγάλη μαχητική απεργιακή συγκέντρωση σηκώσαμε το χέρι και δηλώσαμε ότι είμαστε μαζί σας στον αγώνα σας, δηλώνουμε και από αυτό το βήμα σήμερα ότι ο αγώνας μας είναι κοινός και θα το δώσουμε ως μία γροθιά. Άλλωστε, η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με πρόταση της δικού σας επιτροπής του ΔΥΠΑΕ να προχωρήσει σε μεταφορές, συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμήματων του Ιδρύματος είναι ένα προμελετημένο έγκλημα που συντελείται εδώ και πολλά χρόνια ενάντια στους φοιτητές των πρώην ΤΕΗ ανεξαρτήτως κυβέρνησης. Η λεγόμενη ανωτατοποίηση των ΤΕΗ, το σχέδιο Αθηνά, η πανεπιστημιοποίηση δεν αναβάθμισαν τις σχολές, τα εργαστήρια, την εκπαιδευτική διαδικασία, ούτε έδωσαν πτυχία με αξία για να μπορούν οι απόφοιτοι να βρουν δουλειά με κατοχυρωμένα επαγγελματικά και εργασιακά δικαιώματα. Αντίθετα, έφεραν υποχρηματοδότηση των ιδρυμάτων, συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμήματων, υποβάθμιση των σπουδών και των πτυχίων, απολύσεις καθηγητών και εργαστήρια με απαρτιωμένο εξοπλισμό που δεν ανταποκρίνουν σύγχρονες ανάγκες εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενώ φόρτωσαν νέα βάρη στους φοιτητές και τις οικογένειές τους. Τη στιγμή που όλοι μας στενάζουμε από την ακρίβεια και κοιτάμε τους μισθούς μας να εξαφανίζονται στους λογαριασμούς, τους φόρους και το σούπερ μάρκετ, η κυβέρνηση συνεχίζει να ταΐζει ζεστό χρήμα με επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές μονοπωλιακούς ομίλους που έχουν σκάσει κυριολεκτικά από τα κέρδη. Ταυτόχρονα, προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχουν λεφτά για αυξήσεις στους μισθούς, ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, αύξηση της χρηματοδότησης για δημόσια και δωρεάν παιδεία, γιατί δεν τα αντέχει η οικονομία, όπως λένε. Μάλιστα, οι όμιλοι τρίβουν τα χέρια τους, γιατί οι αναδιαρθρώσεις που επιχειρούνται τα τελευταία χρόνια, τόσο στην εκπαίδευση όσο και στα εργασιακά, είναι δικιά τους παραγγελία και έχουν κοινό στόχο. Θέλουν φθηνούς και ευέλικτους εργαζόμενους χωρίς εργασιακά δικαιώματα για να εξασφαλίσουν τα κέρδη τους. Και για να γίνει αυτό, χρειάζονται υποβαθμισμένα πτυχία, ιδρύματα επιχειρήσεις που θα προσαρμόζονται ευέλικτα στις ανάγκες της αγοράς και φοιτητές πελάτες που δεν θα διεκδικούν τις σύγχρονες ανάγκες τους για σύγχρονη επιστημονική μόρφωση. Σήμερα που η επίθεση στα εργασιακά μας δικαιώματα γίνεται ακόμα πιο σκληρή, που κυβέρνηση και εργοδοσία μας θέλουν τον καθένα μόνο του, εμείς δυναμώνουμε την αλληλεγγύη μας, γιατί μόνο όταν ενώνουμε τις φωνές μας υπολογίζουν. Κάνουμε πράξη το σύνθημα των σωματείων μας, φοιτητές, εργατιά, μια φωνή και μια γροθιά. Τα αιτήματά σας είναι και δικά μας αιτήματα και αφορούν και τις δικές μας οικογένειες. Τα προβλήματά σας είναι και δικά μας προβλήματα, τα συζητάμε καθημερινά με τους συναδέλφους μας, τους γονείς σας, μέσα σε επιχειρήσεις που εργαζόμαστε, με τους συναδέλφους σας που κάνουν την πρακτική τους άσκηση. Στηρίζουμε λοιπόν τα δίκαια αιτήματά σας και απαιτούμε καμία μετακίνηση, καμία συγχώνευση, όχι στην κατάργηση τμήματων, ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών, όλη η γνώση να ενσωματώνει στο πτυχίο που να κατοχυρώνει πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφύτους. Γενναία χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για το ΔΥΠΑΕ για δωρεάν σύντηση, στέγαση, αναλώσιμα με μετακινήσεις. Πρόσληψη καθηγητών και λοιπού απαραίτητου προσωπικού, αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού. Τέλος, χαιρετίζουμε ιδιαίτερα την πρόσφατη ίδρυση του Συλλόγου Φοιτητών Μηχανικών ΔΥΠΑΕ στη Θεσσαλονίκη και την προσπάθεια που κάνουν να οργανώσουν τον αγώνα τους, συζητώντας μέσα από τις συνελεύσεις τους και αποφασίζοντας συλλογικά. Και όλους τους υπόλοιπους συλλόγους που έχουν παρευρεθεί με αντίστοιχες διαδικασίες σήμερα εδώ πέρα. Γιατί η πραγματική δύναμη μας βρίσκεται στην οργάνωση και ιδιαίτερα στις σημερινές δύσκολες συνθήκες χρειάζεται οργάνωση παντού για να τους αλλάξουμε τα σχέδια και να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες. Ευχαριστώ.